σε δραχμή και μάλιστα με μνημόνιο. Αυτό θα σας ρωτούσα. Διότι αυτό σημαίνει αυτό συνδεδεγμένη πορεία εξόδου από το ευρώ. Αυτό θα πρεσβεύσει. Θα έχουν πολύ μικρότερη δύναμη στο λαό και στην επόμενη Βουλή από ό,τι στη σημερινή Βουλή που εξελέξαν με τη σημαία ενός κόμματος που ήθελε λύση εντός ευρώ. Θεωρείτε ότι θα μπει το κόμμα Λαφαζάνη στη Βουλή? Μην μου ζητάτε τώρα προβλέψεις περαιτέρω από αυτή που σας είπα. Εγώ αυτό που σας λέω, κυρία Τζίμα, είναι ότι κατά τη γνώμη μου η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση και πόλος σταθερότητας και προόδου στη χώρα. Παρά τα λάθη, παρά τις υποχωρήσεις, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Αυτή η δύναμη νομίζω ότι μπορεί να πάρει τις εκλογές και ψηλότερο ποσοστό από το 36,5%. Και αυτοδυναμία. Και κατά τη γνώμη μου το καλύτερο σενάριο θα ήταν αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όχι για να κάνουμε μονοκομματική κυβέρνηση, αλλά για να κάνουμε την καλύτερη δυνατή κυβέρνηση γύρω από ένα συνεκτικό πρόγραμμα. Και πιστεύω ότι όσοι επιχειρήσουν αυτόνομη καταγραφή φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ με σημαία 1,3 δραχμής, θα έχουν πολύ μικρότερη δύναμη στο λαό από αυτοί που έχουν σήμερα. Άρα αυτό σημαίνει νομίζω πρακτικά ότι αυτά είναι αρκετά. Μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Αυτό, είχαμε μια συζήτηση εδώ με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Νίκο τον Σβέρκο, τον οποίο θα τον ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Και λέγαμε, ασφαλώς, αν μετά τις εκλογές, εσείς λέτε αυτοδυναμία, δεν προκύψει αυτοδυναμία και έχουμε αυτόνομη κάθοδο ενός καινούριου πολιτικού κόμματος, θα υπήρχε περιθώριο στη συνέχεια συνεργασίας? Δηλαδή από τη στιγμή που θα επέλθει η διάσπαση και για ζητήματα τα οποία είναι κομβικά, κεντρικές επιλογές της πολιτικής, θα μπορούσαν αυτά τα δύο κόμματα να συναντηθούν κάπου παρακάτω ξανά και να συνεργαστούν? Κυρία Τζίμα, τις εκλογές θα τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και εκτιμώ ότι είναι πολύ πιθανό να τις κερδίσει και με αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εάν αυτό δεν συμβεί, το ερώτημα αν θα στηρίξουν μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Τσίπρα θα τεθεί προς όλους και προς τους πρώην συντρόφους μου στο βαθμό που επιλέξουν μια χωριστή πορεία. Θα ήταν περίεργο και αντιφατικό, αλλά δεν μπορώ εγώ να προκαταλάβω μια απόφαση, να πεις ρίχνω μια κυβέρνηση, περνάω στην αντιπολίτευση, ακριβώς, φεύγω, δημιουργώ άλλο κόμμα και μετά τη στηρίζω, για να σε στηρίξω μετά τις εκλογές. Θα ανοίξει αλλά όμως είναι ένα καλό ερώτημα, κυρία Τζίμα, να το απευθύνετε προς τους βουλευτές της αριστερής πλατφόρμας. Είναι σαν αυτό που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, πολύ ότι του κάνω κριτική απάντηση και τον βρίζω επειδή τον αγαπάω. Έχει ενδιαφέρον όμως η απάντηση του κυρίου Παπαδημούλη. Κύριε Παπαδημούλη, επειδή ακριβώς έτσι κι αλλιώς εκλογές κάποια στιγμή θα έρθουν και σύντομα, αν όχι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο μάλλον, η γνώμη σας είναι ότι την επομένη, εάν δεν έχει αυτοδυναμία, βεβαίως είναι πολύ λογικό ο κύριος Τσίπρας αν θέλει την αυτοδυναμία, εάν δεν την έχει, θα θεωρείται πιθανό να συνεργαστεί και με δυνάμεις πέραν των ανεξάρτητων Ελλήνων? Δηλαδή με τα στην κόμματα, κυβέρνηση, λέει η Χριστίνα, με τα κόμματα που ψήφισαν τη συμφωνία σε αυτή τη Βουλή. Το είπε και ο κύριος Μητρόπουλος χθες, να σας πω την αλήθεια, εδώ σε εμάς. Το πρότεινε στον κύριο Τσίπρα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις και οι προγραμματικές προϋποθέσεις για κυβερνητική συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ποτάμι. Η θέση μου είναι σαφής. Αυτούς που ο λαός έδιωξε με την ψήφο του από την πόρτα πολύ πρόσφατα, δεν έχει κανένα λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ να τους βάλει στην κυβέρνηση από το παράθυρο. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, και για τους ΑΝΕΛ, πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια έλεγαν και χειρότερα και τελικά όχι μόνο υπάρχει μια συγκυβέρνηση, αλλά έχει σχεδόν και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Καμένος. Άρα, καλά, λοιπόν, δεν συμφωνώ καθόλου με την αριθμητική σας, κυρία Κοραή. Εντάξει, το ένα τρίτο. Αυτά για το μισό Υπουργικό Συμβούλιο είναι προπαγανδιστικές υπερβολές. Όσοι ξέρουν αριθμητική, όσοι ξέρουν αριθμητική, ξέρουν, για να μην αρχίσουμε τώρα τους λογαριασμούς και τις διακοπές. Κυρία Κοραή, αυτό που λέτε, αν μου επιτρέπετε, περί του μισού Υπουργού Συμβουλίου είναι ολοφάνερα ανακρίβεια. Και ό,τι αφορά την κυβερνητική επιλογή. Έχετε δίκιο, λοιπόν, είναι 7 υπουργοί. Κύριε Παπαδημούλη, τώρα μην πετάγετε σαν το Σπερδούκλι, κυρία Κοράη, για να κάνετε προπαγάνδα. Σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Παπαδημούλη, τώρα όμως. Ντροπή σας. Όχι σε μένα με αυτό το ύφος. Και όχι προπαγάνδα, ντροπή σας. Ντροπή σας. Δεν κατάλαβα.
Θα μας κάνει μάθημα τον κύριο Παπαδημούλης, γιατί του κάνουμε λοιπόν, μία ερώτηση. Κύριε, λοιπόν, ελάτε. Αλλά όλοι καταλαβαίνουν, κύριε Κοραή. Για να κλείσω. Δεν δέχομαι ούτε τους χαρακτηρισμούς της κυρίας Κοραή. Δεν δέχομαι και εγώ, κύριε Παπαδημούλη. Δεν δημιουργήθηκε κανένα θέμα. Να ηρεμήσουμε. Δεν δημιουργήθηκε κανένα θέμα όσο ρωτούσαν ο κύριος Στάκης και η κυρία Κίμα. Αλλά επειδή εγώ ξεκίνησε, σας έκανα μια ερώτηση ότι τα ίδια λέγατε και για τους ΑΝΕΛ και είναι σήμερα κυβέρνηση. Γιατί αυτό σας ενόχλησε, κύριε Παπαδημούλη? Περί του αριθμητικού ήταν η ενόχληση. 8 είναι, ωραία. Για να τελειώσουμε, κύριε Παπαδημούλη, πάντως φαντάζομαι ότι και εσείς δέχεστε ότι δεν μπορεί να γίνει συζήτηση περί τρίτης εκλογικής διαδικασίας, έτσι δεν είναι? Ούτε καν για αστείο. Φαντάζομαι και κύριε εσείς Τάκη, αποδέχεστε κάτι τέτοιο. Οι εκλογές θα γίνουν για να αποκατασταθεί η κυβερνητική και η πολιτική σταθερότητα που είναι απαραίτητη στη χώρα για να ανακάμψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αρέσει δεν αρέσει, και αυτό το καταλαβαίνουν όλοι και μέσα στη χώρα και έξω από τη χώρα, είναι ο μοναδικός ισχυρός πολιτικός πόλος πολιτικής σταθερότητας. Αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνουν και οι Έλληνες πολίτες, όπως επίσης καταλαβαίνουν ότι δεν συμφέρει τη χώρα να πηγαίνει κάθε τρεις και λίγο σε εκλογές. Σωστό. Άρα οι εκλογές αυτές, όταν και ανακοινωθούν και διεξαχθούν από την κυβέρνηση αρμοδίως, θα δώσουν κατά τη γνώμη μου σταθερή κυβερνητική λύση. Αποκλείω το σενάριο των επαναληπτικών εκλογών. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κυβέρνηση στον τόπο. Η αίσθησή μου είναι ότι θα έχει αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απολύτως εφικτό. Η επιλογή της κυβερνητικής σύμπραξης με τους ΑΝΕΛ ήταν μια αναγκαστική επιλογή που εξηγήθηκε στον κόσμο, και νομίζω ότι ο κόσμος το δέχτηκε ως αναγκαστική επιλογή προκειμένου να υπάρξει γρήγορα κυβέρνηση μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου. Μάλιστα. Δεν είναι το επιθυμητό σενάριο για μας. Το καλύτερο σενάριο το για το ΣΥΡΙΖΑ, να και αυτό θα ζητήσουμε ότι από τους πολίτες. Μπαίνει στον πάγο. Αυτό θα ζητήσουμε από τους πολίτες. Είναι να δώσουν μία λύση που να εξασφαλίσει σταθερότητα στη χώρα, συνεκτική κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, για να μπορέσουμε Μάλιστα. μέσα σε 4 χρόνια να περάσουμε από την ύφεση στην ανάπτυξη και να γίνουν εκείνες οι αλλαγές που είναι απαραίτητες για να ξαναγίνει η χώρα από απικία χρέους και κλωτσοσκούφι μια αξιοσέβαστη δημοκρατική και αναπτυγμένη χώρα. Είσαι απολύτως κατανοητός και καθαρός. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδημούλη, για την παρέμβαση. Γεια σας, καλή σας ημέρα. Καλά, καλή σας μέρα. Λοιπόν.